8 συλλήψεις, βανδαλισμοί και επεισόδια στο περιθώριο της πορείας για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο Ηράκλειο. Δύναμοι στον ΜΑΤ αποθούν μερίδα διαδηλωτών, η οποία τα κάνει γυαλιά καρφιά γύρω από το Δημαρχείο, προκαλώντας φθορές αλλά και εμπρισμό. Την ώρα που το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε συνεδρίαση, οι δυνάμεις της αστυνομίας κάνουν συλλήψεις γύρω από τη Λότζια, ενώ έχει προηγηθεί άγριος πετροπόλεμος και βροχή από Μολότοφ. Συνολικά 8 άτομα συνελήφθησαν μετά το τέλος της πορείας στα Λιοντάρια και γύρω από το πάρκο Θεοτοκοπούλου, όπου κινήθηκε μερίδα διαδηλωτών. Στο εδόλιο του τριμελούς πλημελιωδικίου Ηρακλείου κάθισαν το μεσημέρι 8 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας νεαρός πολιτικός μηχανικός, ένας φοιτητής της ιατρικής, δύο φοιτητές πληροφορικής και ένας εργαζόμενος στο ΕΛΜΕΠΑ. Και οι 8 κατηγορούνται μεταξύ άλλων για διατάραξη κίνηση ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, κατά συρροή και κατά συναυτουργία, εμπρισμό από πρόθεση από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και των δραστών της επίθεσης με βαριοπούλες στο υποκατάστημα της ΔΕΗ στη Λεωφόρο Χρυσοστόμου. Στις 4 και 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι κουκουλοφόροι φαίνονται στις κάμερες του κλειστού κυκλώματος να πετούν μπογιές στην Τζαμαρία και να επιχειρούν να διαλύσουν την πρόσωψη με αλλεπάλληλα χτυπήματα. Να σας πω τώρα, σίγουρα δεν είναι σωστό. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Ούτε την ένταση που έχουν οι υπόλοιποι, ούτε το τι αισθάνονται για να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, να σου πω. Έξω από το δικαστικό μέγαρο, που είχε μετατραπεί σήμερα σε φρούριο, συγκεντρώθηκαν αλληλέγγυοι στους συλληφθέντες, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την Πέμπτη, οπότε αναμένεται να εκδικαστεί η υπόθεσή τους.